Λοιπόν, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εδώ οι άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Αντώνης ο Κρινίτσας μαζί μας για την συνεργασία αυτή που υπάρχει με την ομάδα του ΠΑΟΚΟ. Αντώνη, μια μεγάλη χρονιά, ούτως ή άλλως για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ούτως ή άλλως και για σένα. Αυτή η συνεργασία συνεχίζεται εδώ με την ομάδα του ΠΑΟΚΟ και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τα παιδιά από όλο το νησί και της ΚΑΠΑ 10 και της ΚΑΠΑ 12, της ΚΑΠΑ 14 και της ΚΑΠΑ 16. Αρχικά να σε καλωσορίσουμε και τι περιμένουμε αυτό το πενταήμερο εδώ. Καλώς σας βρήκα καταρχήν. Όπως είπες, είναι πολύ σημαντικό που για δεύτερη συνεχόμενη φορά ερχόμαστε στο νησί για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των παιδιών και να έχουμε ξανά μια επαφή με τα παιδιά από τα Δωδεκάνησα. Είναι πολύ, ξέρετε πολύ καλά ότι ο ΠΑΟΚ από την ημέρα που ανέλαβε ο κύριος Σαββίδης δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στο κομμάτι των ακαδημιών, στο κομμάτι του σκάουτινγκ και μας αρέσει που για ακόμα μια χρονιά είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε τα παιδιά που όλη τη χρονιά μέσω του τμήματος σκάουτινγκ παρακολουθούσαμε έτσι κι αλλιώς εδώ στα Δωδεκάνησα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και εσύ προσωπικά είναι κάτι το οποίο το τρέχετε εδώ και καιρό. Όπως συζητούσαμε και πριν, αυτά τα ταξίδια είναι πολλά και συνεχόμενα. Οπότε νομίζω ότι γενικά το δίκτυο έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και είναι και πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία ούτως ή άλλως παρακολουθεί η ομάδα. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στο κομμάτι του σκάουτινγκ και ευελπιστούμε και μέσα από αυτό το camp να μπορέσουμε να βρούμε παιδιά που μελλοντικά θα στελεχώσουν τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και γιατί όχι και την πρώτη ομάδα. Λοιπόν, τη φετινή χρονιά έχουμε σε αυτό το camp και camp τερματοφυλάκων. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο τον Μπογδάνο. Νίκο, να σε καλωσορίσουμε και να σου πούμε κιόλας ότι είναι και κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στο νησί. Για πρώτη φορά γίνεται camp τερματοφυλάκων. Οπότε νομίζω ότι είναι και μια αρχή και για σένα να δεις και το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται τα παιδιά εδώ στο νησί. Καλώς βρήκα καταρχήν. Χαρά μου που βρίσκομαι εδώ πέρα για να δούμε τερματοφύλακες από το νησί και όχι μόνο από αυτό το μέρος της Ελλάδας. Όπως είπατε, καταρχήν χρειάζεται να γίνεται αυτό, γιατί ο τερματοφύλακας είναι μια θέση που καμιά φορά λίγο την παραγωνίζουμε, αλλά είναι από τις πιο σημαντικές. Επομένως, όπως σας είπα, χαρά μου να δω τους τερματοφύλακες εδώ πέρα. Από ό,τι λέγαμε και προηγουμένως με τον Αντώνη τον Κρινίτσα, ο ΠΑΟΚ γενικότερα σε όλα τα τμήματα παρακολουθεί παιδιά. Στιγμή που είσαι και εσύ εδώ και νομίζω ότι έχεις βρεθεί και σε άλλα μέρη και οι τερματοφύλακες είναι κάτι το οποίο το παρακολουθεί το ίδιο, σε ό,τι αφορά ακριβώς δηλαδή και τους ποδοσφαιριστές. Ναι, ακριβώς. Πραγματικά γυρνάμε σε όλη την Ελλάδα για να βρούμε τερματοφύλακες που θα στελεχώσουν τις ακαδημίες μας. Έχουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Βλέπετε ότι οι προπονητές θεματοφυλάκων, δύο προπονητές ήρθαν εδώ πέρα. Πραγματικά γίνεται καλή δουλειά στις ακαδημίες και φαίνεται και στην πρώτη ομάδα που τόσα παιδιά από τις ακαδημίες παίξανε φέτος και η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα. Έδειξε η ΠΑΟΚ ότι μπορεί να συνδυαστεί ο πρωταθλητισμός με το να παίζουν δικά σου παιδιά. Κύριε Βιλιγκέ, η συνεργασία αυτή με τον ΠΑΟΚ υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει αναθερμανθεί νομίζω τα τελευταία δύο ξανά με αυτό το camp. Την φετινή χρονιά, αυτό που συζητούσαμε και τις προηγούμενες φορές, ένα camp τεχνικής και τακτικής αλλά και ένα camp τερματοφυλάκων. Συμμετοχή αρκετή και από τα παιδιά του νησιού και από τα υπόλοιπα χωριά που υπάρχουν αρκετά παιδιά εδώ. Νομίζω απόλυτα ευχαριστημένος και εσύ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Καταρχήν, Γιώργο, θα σου βγάλω και μία είδηση σήμερα. Την προηγούμενη εβδομάδα, 19 με 20 Ιουνίου, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ένα παιδί από τις ακαδημίες μας και το παρακολούθησαν πιο στενά, γιατί τα ήταν στους παίκτες που παρακολουθεί ο ΠΑΟΚ εδώ στα Δωδεκάνησα. Ήταν ο Σόνο Αλέξανδρος, πήγε δύο μέρες στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Ακολουθούν και άλλα παιδιά, όχι μόνο από τη δικιά μας ακαδημία, γιατί ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί όλα τα παιδιά που υπάρχουν εδώ, που συμμετέχουν στο camp κάθε χρόνο. Φέτος κάναμε κάτι περισσότερο. Κάναμε και ένα camp τερματοφυλάκων. Γιατί θέλουμε να και οι τερματοφύλακες από μικρή, της μικρής ηλικίας K10, K12, να διδαχτούν τα μυστικά της τεχνικής και οι μεγαλύτεροι να πάρουν και κάποια μέρη τακτικής. Mm-hmm. Αυτές τις 5 μέρες τα παιδιά θα είναι εδώ καθημερινά από τις 6 περίπου μέχρι τις 9, οπότε νομίζω ότι ένα γεμάτο πενθήμερο.
σε ένα κάμπ στο οποίο υπάρχουν και παιδιά από όλες τις ομάδες του νησιού. Και νομίζω ότι είναι και σημαντικό αυτό. Ναι, υπάρχουν παιδιά από όλες τις ομάδες του νησιού. Ακόμη και από τον Νικαγόρα, το πιο απομακρυσμένο σημείο, το αναφέρω ενδεικτικά, όχι επειδή θέλω να κάνω κάποια διάκριση. Από όλες τις ακαδημίες του νησιού έχουν έρθει παιδιά, είχαν έρθει και πέρσι, φέτος ήρθαν και κάποια άλλα τα οποία δεν είχαν συμμετάσχει στις πέσβες. Ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί κάποια παιδιά εκτός της δικής μας ακαδημίας και από άλλες ομάδες, το ξέρουν ήδη οι άλλες ομάδες. Οπότε η καλή δουλειά που κάνει ο ΠΑΟΚ συνεχίζεται και τώρα είναι μια ευκαιρία και για κάποια άλλα παιδιά να τα δει ο ΠΑΟΚ και να βρεθεί κάποιο, να ίσως ανακαλύψουν κάποιο επιπλέον ταλέντο, γιατί ταλέντο, δόξα τω Θεώ, εδώ στην ΚΟ και γενικά στα Δωδεκάνησα υπάρχει. Λοιπόν, μαζί μας φυσικά, Γιώργο, είναι και ο γιατρός, ο οποίος έρχεται και στους αγώνες της ομάδας μας, αλλά και όλη καθ' όλη τη διάρκεια και τις 6 μέρες του κάμπ, ο κύριος Δούκας. Θέλω να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ κοντά μας για κάθε απρόοπτο. Έχουμε και τον απεινιδωτή και ό,τι άλλο προκύψει, έχουμε άμεση παρέμβαση ιατρική. Εγώ βέβαια εύχομαι να μην χρειαστεί να παρέμβει ο γιατρός, αλλά εμείς όλες τις μέρες ο γιατρός θα είναι μαζί μας.